Περισσότερα από 15 παιδιά βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο κολυμβητήριο Κοζάνη σε μια τελετή καθαγιασμού των υδάτων. Η δεύτερη φορά που τη διοργανώνει η Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης με στόχο όλοι να έχουν υγεία για το 2017 και επιτυχίες στην Κολυμβητική Ένωση. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων εδώ στο κολυμβητήριό μας και θέλουμε να γίνεται και στα επόμενα χρόνια θεσμός. Εύχεται η οικογένεια της Κολυμβητικής Ένωσης χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και επιτυχίες πολλές στα παιδιά μας της Κολυμβητικής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι η μέρα αγιασμού των υδάτων και γι' αυτό και αγιάζουμε τα νερά του κολυμβητηρίου Κοζάνης, μιας και δεν διαθέτουμε άλλο χώρο με νερό. Ήταν μια πρωτοβουλία της Κολυμβητικής Ένωσης και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ουσιαστικά ευχόμαστε σε όλους τους κολυμβητές, τους μικρούς φίλους, καλές επιτυχίες και καλή δύναμη για το 2017. Εκτός από την Κολυμβητική Ένωση, το Κολυμβητήριο Κοζάνης έρχονται και άλλοι που κολυμπούν. Η δύναμη όσων γυμνάζονται σε εβδομαδιαία βάση φτάνει περίπου τα 800 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας μεγάλος χώρος άθλησης. Εμείς από τη μεριά μας, σαν Δήμος Κοζάνης, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες αυτού του χώρου, κάνοντας από πέρυσι ακόμη ξεκινώντας εκτεταμένα έργα συντήρησης και αναβάθμισης του. Είναι φανερό, αυτή η κατάσταση πλέον η καινούργια είναι φανερή και οπτικά, διότι υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο νερό της πισίνας και των δύο, μικρής και μεγάλης. Ο λόγος είναι ότι αντικαταστήσαμε και τα φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται για το νερό, αλλά κυρίως βελτιώσαμε την ποσότητα χλωρίου, έχοντας πλέον μια σταθερή παρακολούθηση ηλεκτρονική των νερών. Ο αέρας επίσης του χώρου έχει βελτιωθεί αισθητά και αυτές όλες οι συνθήκες αναβάθμισης και υγιεινής πλέον που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό συνιστούν μια καλύτερη εικόνα του κολυμβητηρίου. Επίσης από φέτος συντάσσεται μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου με προοπτική πολύ γρήγορα να γίνει μια ευρύτατη αντικατάσταση του εξοπλισμού του που έχει να κάνει με τα πλακάκια, με τα τζάμια, με την σκεπή του και όλα αυτά με στόχο απότερο να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους αθλούμενους σε αυτό το χώρο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και καλή φώτιση.